Να πάρουν και αυτοί τη θέση του δίπλα στο λαϊκό κίνημα, δίπλα στο εργατικό κίνημα. Όπως οι συνάδελφοί του στη Θεσσαλονίκη που δεν δέχτηκαν να πάρουν μέρος στη μεταφορά πολεμικού υλικού. Αντίστοιχα του εργαζόμενου και στο λιμάνι. Είναι και δικιά μας υπόθεση. Δεν γίνεται να επιτρέπουμε να περνάει υλικό να συσσωρεύεται παρούτι σε μια πυρηνιδαποθήκη που έχει ήδη πάρει φωτιά. Να είμαστε σήμερα εδώ. Γιατί ο λαός της Ουκρανίας έχει γίνει εισάκος του Box ανάμεσα στα συμφέροντα από τη μία της Ρωσίας, από την άλλη των Ηνωμένων Πολιτειών, της Αμερικής, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η σωστή πλευρά της ιστορίας είναι και είναι πάντα εδώ, υπέρ των λαών, ούτε στους υπεριαλιστές. Κανένα στρατόπεδο. Διαλέγουμε, επιλέγουμε πάντα το στρατόπεδο των λαών. Κάθε βαγόνι, κάθε πλοίο που έρχεται, κάθε τρένο που φεύγει, δυναμώνει την εμπλοκή της χώρας μας σε έναν άδικο πόλεμο, σε έναν πόλεμο υπεραλιστών, για να χωρίσουν τη λία μεταξύ τους και πάντα χαμένους τους λαούς. Είμαστε εδώ σήμερα συμβολικά για να διατρανώσουμε την αντίθεσή μας να χρησιμοποιείται η χώρα μας. Εδώ η περιοχή, το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, το σιδηροδρομικό δίκτυο. Για τους μακελάριδες των λαών. Το σύνθημά μας είναι ούτε ορμητήριο φωνιάδων η πόλη μας, ούτε στόχος αντιπίνων. Καμία εμπλοκή, καμιά συμμετοχή. Έξω την Ελλάδα, δυνατό η